Πιστεύω ότι είναι ε, πολύ θετικό για τη χώρα μας ότι ε, ο ρόλος του παράγοντα σταθερότητα έχει περιτηθεί πλέον από όλα τα κόμματα και ότι υπάρχει μία σαφέστατη ε, άποψη, ε, την οποία συμμερίζονται όλα τα κόμματα και συνεργάζονται σε αυτό, πλήν της υπόθεσης το, της Συμφωνίας των Πρεσπών, ότι η Ελλάδα πρέπει να παράγονται σταθερότητα στην περιοχή. Άρα, αυτά τα δείπνα είναι πολύ σημαντικά και είναι καλό να γίνονται. Το δείπνο αυτό είναι γεμάτο σημαντικού συμβολισμού, του οποίου η Ελλάδα ε, μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει. Τώρα, η Ευρώπη από ένα τέτοιο δείπνο θα πάρει και αυτή ένα μεγάλο συμβολισμό, τον οποίο, ο οποίο όμω είναι και πολύ επικίνδυνο. Γιατί η Ευρώπη μα έχει συνηθίσει στο να δίνει ελπίδα. Σε αυτέ τι χώρε και μετά να του τραβάει το χαλί κάτω από, τη... από τα πόδια, όπω έχει γίνει με την Τουρκία, για παράδειγμα, όπου μετά προωθούνται ειδικέ σχέσει, οι οποίε είναι καλέ για την Ευρώπη, πολύ κακέ για την Ελλάδα, η οποία γειτονιάζει με αυτέ τι χώρε. Άρα η Ευρώπη θέλει πολύ προσοχή εδώ πέρα. Τα συμφέροντα τη Ευρώπη και τα συμφέροντα τη Ελλάδα δεν είναι απόλυτα ταυτόσιμα σε ό,τι αφορά τι χώρε οι οποίε γειτονιάζουν σε εμά. Και γι' αυτό το μεγάλο ερώτημα το οποίο για μένα τίθεται είναι. Η Ελλάδα τι θα πάρει από αυτό το δείπνο. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ατζέντα την οποία ο Πρωθυπουργό κρύβει, μια ατζέντα η οποία είναι δική του στο σιρτάρι του και την αποφασίζει και την πράττει μόνο του χωρί τα άλλα κόμματα. Ή δεν υπάρχει απλώ καμία ατζέντα και ο κ. Μτσοτάκη έχει έρθει πίσω χαρούμενο από τι διακοπέ του και κάνει μια συμβολική κίνηση από την οποία δεν πάρει τίποτα. Θα μα απαντήσει και κ. Γιατί, Βασιλείου, αν είναι, υπάρχει ε, κάποια συγκεκριμένη ατζέντα. Να, να το πούμε ναι. συγκεκριμένα. Δεν είμαστε πλέον μια χώρα η οποία διαφέρει τόσο πολύ από, τη Βαλκανική, για να είμαστε, από την υπόλοιπη mm -hmm. Βαλκανική για να είμαστε τόσο ανοιχτόχεροι να κάνουμε συμβολικές κινήσεις χωρίς να παίρνουμε πράγματα από αυτές. Ε, ανταγωνιζόμαστε τις γειτονικές χώρες σε θέματα όπως είναι η οικονομία, όπως Μάλιστα. είναι ο τουρισμός, όπως mm -hmm. είναι τα αγροτικά, mm -hmm. σε αυτά τα θέματα. Τι κερδίζουμε εμεί, το οποίο δεν θα πάρουν οι ανταγωνιστέ μα αυτή τη στιγμή. Γιατί άμα είναι να κάνει το mm. καλό παιδί τη περιοχή και να κάνει τέτοια συμβολικά δείπνα κτλ., καλά θα κάνει αυτά κάπω να τα εξαγυρώσει για το καλό τη χώρα σου. Mm. Τι θα πάρει ο κύριο Μητσοτάκη από αυτό το δείπνο. Έχετε κρυφτεί ατζέντα. Έχουν και... περάσει μισέ mm. από τι πρώτε τη κυβέρνηση. Και εδώ βλέπουμε ένα επιτυλικό κράτο το οποίο είναι εξαιρετικά ανίκανο να αντιμετωπίσει προβλήματα. Έχει πολύ επιφανειακή προσέγγιση, όπω ήταν με το νομοσχέδιο για τον Απόδημο, και μια εξαιρετικά σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα. Αυτό πιστεύω ότι θα σχηματίσει την κυβέρνηση για τα επόμενα mm -hmm. τέσσερα χρόνια, και λόγω αυτού θα είναι και Μάλιστα. από τι κυβερνήσει που θα κρατήσουν. Κύριε.